Πέφτει νύχτα στη Γενέβη. Μια παραλλαγή του γνωστού παιχνιδιού Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Στους παίκτες θα μοιράζονται κάρτες με τα πρόσωπα των πολιτικών αρχηγών που έλαβαν μέρος στη Γενέβη και θα ψηφίζουν αυτόν που θέλουν να φύγει. Ωστόσο, το αποτέλεσμα θα είναι αναμενόμενο, αφού πάντα πρώτο θα αποχωρεί το άτομο με την κάρτα της Ελένης Ιωχάρου λόγω διαφωνίας. Ζιζηρό σκάνδαλα. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τα σκάνδαλα? Οι συμμετέχοντες προσπαθούν να δικαιολογηθούν στη δικαιοσύνη και να την πείσουν ότι τα σκάνδαλα δεν τα προκάλεσε κανείς. Τελικά η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Ο Γκρινιάρης, πολιτικός αρχηγός. Ποιος δεν έχει παίξει το παιχνίδι Γκρινιάρης άπειρες φορές στη ζωή του? Καθένας από τους τέσσερις παίχτες αναλαμβάνει το ρόλο ενός Γκρινιάρη πολιτικού αρχηγού. Όποιος καλείται να κάνει μια κίνηση με το πιόνι του, οι υπόλοιποι αντιδρούν. Νικητής είναι αυτός που θα πει τα περισσότερα όι. Κλέφτες και αστυνόμοι. Άλλη μια παραλλαγή ενός αγαπημένου παιχνιδιού. Οι παίχτες θα χωρίζονται σε δύο ομάδες, τους αστυνομικούς και τους κλέφτες. Οι αστυνομικοί θα κυνηγούν τους κλέφτες μέχρι να τους πιάσουν. Ωστόσο, κάποιοι από τους κλέφτες είναι παιδιά βουλευτών. Μόλις συλλαμβάνονται, θα αφήνονται ελεύθεροι και θα συνεχίζουν κανονικά στο παιχνίδι. Για παίχτες προχωρημένου επίπεδου μπορούν να προσθεθούν και διεφθαρμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι θα βοηθούν τους κλέφτες να αποδράσουν. 1, 2, 3, έτοιμη δικογραφία. 1, 2, 3, έτοιμη δικογραφία. Οι παίχτες θα πρέπει να μείνουν ακίνητοι μπροστά από αυτόν που υποδίδει το δικαστή. Ο δικαστής διαβάζει προσεκτικά τις δικογραφίες και όσοι είναι βουλευτές, πρώην δημάρχοι, αστυνομικοί και δικηγόροι είναι νικητές, αφού αθώνονται. Πού θα πας, χαρά μου, πες μου πού θα πας. Πού θα πας, χαρά μου. Το χωστό. 5, 15, 20, 20. Οι τραπεζίτες θα κρύβονται μαζί με τα χρήματα του κυπριακού λαού που καμά. Αλλά ποτέ δεν θα τα βρίσκει γιατί κοιμάται. Απίσε νοακίντζι. Χωρίς παραπάνω σχόλια. 3, 3, 3, τη γαουρίτσα μου.